Με μια δυνατή πρόταση που έχει επίκεντρο τα ζητήματα του λαού, κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ΚΚΕ μπορεί να κοιτάει στα μάτια το λαό της Μεσσηνίας. Ποτέ δεν υποσχέθηκε εύκολες λύσεις εντός του συστήματος εκμετάλλευσης με το λαό στη γωνία. Αντίθετα, όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις τα προηγούμενα χρόνια τον έβαλαν να πληρώνει τα σπασμένα της καπιταλιστικής κρίσης και τώρα τον βάζουν να ξαναπληρώσει τα σπασμένα από το φαγοπότη της ανάπτυξης του κεφαλαίου. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού, η συμπόρευση μαζί του, είναι δύναμη και όρος για τη λαϊκή αντεπίθεση. Για να πάρει πραγματικές ανάσεις ο λαός για ριζικές αλλαγές προς όφελος του λαού. Αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική απάντηση στα προβλήματά μας. Για να δυναμώσει η φωνή και η ελπίδα του λαού. Για να δυναμώσουν τα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. Σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας έγινε η παρουσίαση των υποψηφίων που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε επίπεδο Δήμων, αλλά και η παρουσίαση της υποψηφιότητας του Νίκου Γόντικα που συνεχίζει σε επίπεδο περιφέρειας. Είναι για την περιφέρεια Πελοποννήσου, ο υποψήφιος περιφερειάρχης είναι ο Νίκος Γόντικας, 62 ετών, εφοριακός, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, περιφερειακός σύμβουλος από το 2011. Για το Δήμο Καλαμάτας, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Δημήτρης Οικονομάκος, 38 ετών, αυταπασχολούμενος, μέλος Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, μέλος Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου και Δημοτικός Σύμβουλος από το 2015. Για το Δήμο Μεσσίνης, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Χρήστος Δωρακόπουλος, 51 ετών, αγρότης, μέλος Επιτροπής Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου και πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσίνης. Για το Δήμο Πύλου Νέστορος, υποψήφια θα είναι η Σοφία Αποστολοπούλου, 64 ετών, συνταξιούχος γιατρός, δημοτικός σύμβουλος από το 2011. Για το Δήμο Τριφυλίας, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Σαράντος Κουκούμης, 67 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Πολυτέχνων Τριφυλίας, δημοτικός σύμβουλος από το 2011. Για το Δήμο Ιχαλίας, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Ρετζόπουλος ο Κώστας, 32 ετών, κοινωνιολόγος, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΚΚΕ, δημοτικός σύμβουλος από το 2015. Για το Δήμο Δυτικής Μάνης, υποψήφιος δήμαρχος θα είναι ο Πέτρος Σταβουλαρέας, 57 ετών, ηλεκτρολόγος, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αεδώνας από το 2014. Πριν από 4,5 χρόνια δεσμευτήκαμε ότι θα είμαστε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλια η λαϊκή εργατική αντιπολίτευση. Ότι δεν θα υπάρχει μικρό ή μεγαλύτερο πρόβλημα του λαού, των εργαζόμενων, των αγροτών, των αυταπασχολούμενων, της νεολαίας των γυναικών, που δεν θα το φέρνουμε για συζήτηση και για να πάρθουν φιλολαϊκές αποφάσεις σε αυτά τα όργανα του αστικού κράτους, δήμους και περιφέρεια. Ότι θα αποκαλύπτουμε την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται μέσα σε αυτά τα όργανα. Νομίζω ότι ευρύτερες μάζες, πέρα από την επιρροή του ΚΚΕ, λένε ότι ναι, οι κομμουνιστές περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι ήταν οι μόνοι που κάναν αντιπολίτευση στους δήμους και στην περιφέρεια. Όλοι αυτοί που όψιμα βγαίνουν τώρα και βρίσκουν διαφωνίες στην πολιτική που ακολουθούσε η Περιφερειακή Αρχή, είτε τα ψήφιζαν μέχρι τώρα όλα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε τα στήριζαν από τις θέσεις των δημοτικών αρχών, πλειοψηφιών και μειοψηφιών πέρα από την λαϊκή συσπήρωση. Προηγούμενα χρόνια, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε αποφασιστική συμβολή με τις ενέργειες, τις τοποθετήσεις μας και τις παρεμβάσεις μας στο να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης, στο να γίνουν παρεμβάσεις σε πολλά κρίσιμα ζητήματα που απασχολούσαν τους εργαζόμενους, τους αγρότες και την νεολαία του Δήμου μας. Ήμασταν ουσιαστικά η μόνη και ουσιαστική αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή. Αναδείξαμε με ποικίλες και πολλές παρεμβάσεις τα ζητήματα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας. Σταθήκαμε ιδιαίτερα στις μεγάλες φωνικές πλημμύρες του 2016. Είχαμε προειδοποιήσει έγκαιρα τότε, αλλά και μετά προτείναμε μέτρα ανακούφισης και μέτρα προστασίας. Μόνο να πούμε ότι για αντισεισμική θωράκιση το κονδύλι στα προϋπολογισμούς του Δήμου Καλαμάτας ήταν πάντα μηδενικό. Βάλαμε στην πρώτη γραμμή το θέμα των σκουπιδιών του ΕΣΚΟΥ στη Μαραθώλακα και παλέψαμε τόσο μαζί με τους εργαζόμενους για να αναδειχθούν τα μεγάλα και τεράστια προβλήματα.